Όταν κάνω, είδατε, όταν κάνω μία ομιλία, μισοκλίνει συνήθως το δεξί το μάτι, αλλά μην πω ότι είναι προσοχή, είναι αποτέλεσμα της συγκινήσεως. Είμαι γενικά ένας άνθρωπος πολύ νευρικός. Και το μάτι μου άρχισε να μισοκλίνει στα 1889. Στις 13 του Σεπτέμβρη. Την ίδια ημέρα που το συντήρηκε η γυναίκα έφερε στον κόσμο την τέταρτη κόρη της, την Βαρβάρα. Όλες μου οι κόρες γεννήθηκαν στις 13 του μηνός. Α, πρέπει να σας πω ότι η γυναίκα μου έχει μια σχολή μουσικής και ένα ιδιωτικό οικοτροφείο. Φιλέω. Της γυναίκας μου της αρέσει να γκρινιάζει για την οικονομική μας αχλειότητα, αλλά έχει πάλι κάτι χρηματάκια στην μπάντα, καμιά σαρανταριά, μπορεί και πενινταριά, χιλιάδες ρούβλια. Εγώ προσωπικώς δεν έχω ούτε ένα κατοικί, ούτε πετάρα τσεκιστή. Αλλά θα τα αφήσουμε και αυτό. Παρ' όλα αυτά, στο υποτροφείο της γυναίκας είμαι διορισμένος εκ των οικονομικών. Κάνω τις προμήθειες, επιτηρώ το προσωπικό, καταγράφω τα έξοδα, κατασκευάζω τα κλάδια, πηγαίνω περίπατο το μικρό σκυλάκι της γυναίκας μου, εξοδοφρέμω τους χωριούς και πιάνω κομπτικούς. Χθες βράδυ έπρεπε να πάω στη μαγείρισα αλεύρι και βούτυρο. Είχαν αποφασίσει, βλέπετε, να φτιάξουν οι τηγανίτες. Λοιπόν, φανταστείτε, σήμερα, όταν οι τηγανίτες ήταν έτοιμες, η γυναίκα μου ήρθε στην κουζίνα να αναγγείλει ότι τρεις οικότροφοι που τους πονούσε ο λαιμός τους δεν θα έτρωγαν. Εξακριβώσαμε λοιπόν πως είχαν γίνει μερικές τηγανίτες παραπάνω. Τι θα γινόταν τώρα με αυτές τις τηγανίτες, Η γυναίκα μου στην αρχή είπε να τις φυλάξουμε.